μαθησιακό αντικείμενο Writing Up για το Δυσπηλιό, το οποίο θα βρείτε στο αποθετήριο Φωτόδεντρο, στη συλλογή της Αγγλικής Γλώσσας, αναπτύχθηκε από την ομάδα Αγγλικής του Ψηφιακού Σχολείου για να βοηθήσει τους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο διαμεσολάβησης στην Αγγλική Γλώσσα. Ο πόρος στηρίζεται σε μια δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου από το βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου Προχωρημένων. Στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο, οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα κείμενο στα ελληνικά, προκειμένου να μεταφέρουν κάποιες από τις πληροφορίες του στην αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, αναλύεται ένα παράδειγμα για να εξοικειωθούν οι μαθητές με το είδος κειμένου που καλούνται να αναπτύξουν και τα λεξικογραμματικά του στοιχεία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με μια καθοδηγούμενη βοήθεια για την ανάπτυξη του κειμένου και τέλος ανατίθεται η παραγωγή ενός άλλου ανάλογου κειμένου χωρίς επιπλέον βοήθεια. Ας περάσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά τι προσφέρει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Μέσω του αριστερού μενού, ο μαθητής ακολουθεί τα βήματα για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, έχοντας τη δυνατότητα να ξαναγυρίσει σε προηγούμενα σημεία της εφαρμογής όταν χρειαστεί. Οι λεπτομερείς οδηγίες της εισαγωγής ξαναγούν τον μαθητή και τον εξοικειώνουν με τις απαιτήσεις δραστηριότητας. Η επόμενη κατηγορία παρουσιάζει τη δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου, εξηγώντας στους μαθητές ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από ένα Σουηδό φίλο τους, ο οποίος ζητά βοήθεια για μια σχολική του εργασία. Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν ένα ελληνικό κείμενο για το Δυσπηλιό, έναν λιμναίο νεολιθικό οικισμό στην Καστοριά, που θεωρείται ο αρχαιότερος της Ευρώπης, και να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα του Σουηδού φίλου τους, στέλνοντας του ένα email στα αγγλικά. Ζητείτε επίσης από τους μαθητές να μελετήσουν την εκφώνηση της δραστηριότητας προσεκτικά, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στα ζητούμενά της. Στη συνέχεια, υπάρχει μια σύντομη ενημέρωση των μαθητών με στόχο την εξοικείωσή τους με τον όρο διαμεσολάβηση και την αποφυγή σύγχυσης του όρου με τη μετάφραση. Εξηγείται επίσης ότι σε δραστηριότητες διαμεσολάβησης το είδος κειμένου που θα δοθεί στους μαθητές να διαβάσουν στην ελληνική γλώσσα μπορεί να είναι διαφορετικό ως προς το κειμενικό είδος που θα ανήκει, το ύφος ή το περιεχόμενο στο οποίο θα εστιάζει. Στη συνέχεια, γίνεται μια ανάλυση της επικοινωνιακής περίστασης ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να αναλάβουν, σε ποιον θα απευθύνεται το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα γράψουν, ποιος είναι ο σκοπός του μηνύματος και ποια θα είναι η δομή του κειμένου που θα συνθέσουν. Στο επόμενο στάδιο, η εφαρμογή καλεί τους μαθητές να διαβάσουν το ελληνικό κείμενο και να εστιάσουν στα 3 ερωτήματα που θέτει στο μήνυμά του ο Σουηδός φίλος τους. Επίσης, τους καθοδηγεί να βρουν σε ποια σημεία του κειμένου αναφέρονται τα ευρήματα που βρέθηκαν στο Δυσπηλιό και τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και το ρόλο του νερού στην εξέλιξη του πολιτισμού. Η ενότητα της καλωσιάς, ενός όρου που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλαίσιο στήριξης προς τους μαθητές, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ετοιμασία του κειμένου και το περιεχόμενο της κάθε παραγράφου. Προτείνει επίσης την οργάνωση της πληροφορίας με οπτικό τρόπο, μέσω ενός ιστογράμματος, πριν από την ετοιμασία του κειμένου. Τέλος, στην ενότητα Language Bank, στο δεξί πάνω μέρος της οθόνης, είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμο χρήσιμο λεξιλογικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα διάφορα σημεία του κειμένου. Μέσα από αυτή την ολοκληρωμένη καθοδήγηση, οι μαθητές προετοιμάζονται σιγά-σιγά, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μόνοι τους τα διάφορα στάδια για τη συγγραφή του κειμένου. Ανάλογες διαδραστικές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και για την παραγωγή και άλλων κειμενικών ειδών, όπως η βιογραφία, το άρθρο εφημερίδας, η αφήγηση, η περιγραφή, το βιογραφικό σημείωμα, η επιστολή. Στόχος τους είναι να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών, υποστηρίζοντας επικοινωνιακές ανάγκες με χρήση της αγγλικής.